Επισκεφτήκαμε σήμερα με τους συνεργάτες μου το υποκατασκευνικό λυπητήριο, το υποανακατασκευή για να είμαστε πιο έτσι, συγκεκριμένοι. Ένα κολυμπητήριο στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολλοί αγώνες και ένα κολυμπητήριο το οποίο βοηθάει την λειτουργία του υγρού στίβου σε όλη την Πελοπόννησο μαζί με το Πεπανός στην Πάτρα. Έχει καθυστερήσει αρκετά χρόνια η όλη διαδικασία. Ελπίζω και εύχομαι στη συνάντηση την οποία θα κάνουμε τώρα στο Δημαρχείο να έχουμε μια καλή συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να παραδοθεί στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον προγραμματισμό μας ώστε να έρθουν μεγάλες διοργανώσεις ξανά στην Τρίπολη, όχι μόνο εσωτερικού περιεχομένου αλλά και διεθνής. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχει καλή διάθεση, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό και όλα να κυλήσουν ομαλά ώστε αυτό το στολίδι της πόλης να παραδοθεί πάλι προς χρήση τόσο προς τα σωματεία όσο και προς τους κατοίκους της πόλης. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να επισημάνω και πρέπει να επισημάνω είναι η αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με τους αρμόδιους της στο Δήμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον Πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας για το ενδιαφέρον που έδειξε για τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει σε αυτό το έργο. Υπεύθυνοι εδώ πέρα για αυτό το έργο για να το φτιάξουν, την αποκατάστασή του είναι εργολάβοι, είναι ο Δήμος κτλ. Πιστεύω ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις αγωνιστικές παρουσίες γιατί δεν γνωρίζω από τεχνικά θέματα και τέτοια πράγματα. Και θέλω να είμαι αισιόδοξος σε αυτά τα οποία αναφέρει ο Δήμαρχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ότι κάποια στιγμή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανοίξει το κολυμπητήριο πάλι για τους αγώνες, να μπορέσουμε και να ελαφρύνουμε το κολυμπητήριο της Πάτρας, γιατί το μοναδικό κλειστό είναι στην Πάτρα και στην Τρίπολη. Αν παρεπιπτόντως το κλειστό της Πάτρας για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει να κάνει αγώνες, σταματάνε οι αγώνες όλο το χειμώνα στην Πελοπόννησο. Βέβαια δεν είναι μόνο οι αγώνες, είναι τα μικρά παιδιά εδώ, η εκμάθηση και όλα αυτά. Πιστεύω υπάρχει καλή θέληση από όλους να βοηθήσουν όσο μπορούν και όποιοι μπορούν, ούτως ώστε μετά από 4 χρόνια, γιατί οι τελευταίοι αγώνες θυμόσαστε ότι είχαν γίνει επί κορονοϊού το 2020 το Σεπτέμβριο, έκτοτε ο εργολάβος το 2021 μπήκε στο έργο, τεχνικά θέματα και γιατί καθυστερεί το έργο δεν γνωρίζω, θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα ότι υπάρχει διάθεση από όλους, μα από όλους στη Δημοτική Αρχή, να προχωρήσει και να τελειώσει το έργο όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά και όσο το δυνατόν πιο ασφαλή το κολυμβητήριο. Τι σας επικαλείται η Δημοτική Αρχή? Θα σας αναφέρω αυτά τα οποία γνωρίζετε και εσείς σαν δημοσιογράφοι και έχει πει δημοσιογραφικά σε εσάς ερωτήσεις ο κύριος Δήμαρχος, γιατί προσωπικά σε μένα δεν έχει πει τίποτα. Το έργο καθυστερεί για κάποια χρηματοδότηση. Αυτά βέβαια τα θέματα τα οποία σας αναφέρω δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τι ακριβώς γίνεται, είναι άλλοι υπεύθυνοι. Αλλά και επειδή έχω δει τις συνεντεύξεις τις οποίες έχει δώσει, πιστεύω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στα οικονομικά. Αλλά του και Δήμου ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα οικονομικά τα οποία έπρεπε να πάρει ο εργολάβος, ούτως ώστε τώρα ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Σας είπε και ο πρόεδρος της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας ότι θα πάμε στον κύριο Δήμαρχο τώρα και πιστεύω να δω εξηγήσεις οι οποίες να δοθούν. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω μέσα από εσάς, όσο μπορούμε, να μπορέσει να γίνει πιο γρήγορα το έργο και πιο ασφαλή το έργο. Να μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή την αγωνιστική παρουσία, αλλά να έχουμε και το κολυμβητήριο στην πόλη μας.